Γεια σας και πάλι! Καλώς ήρθατε στο επόμενο βίντεο. Όπως βλέπετε, από το προηγούμενο, όσο έχετε δει το προηγούμενο βίντεο, αν δεν το έχετε δει, να πάτε να το δείτε. Δεν έχω αλλάξει τίποτα. Συνεχίζουμε κανονικά. Λοιπόν, το συγκεκριμένο βίντεο μιλάει. Εγώ δηλαδή μιλάω στο συγκεκριμένο βίντεο για την ομοφιλοφιλία. Μεγάλο κεφάλαιο. Και πονεμένο. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Δεν ξέρω από πού να το πιάσω. Γιατί είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το θέμα. Θα το πιάσω από την αρχή, θα το πιάσω από το Κοράνι. Και αν έχετε παρατηρήσει, πάντοτε έτσι ξεκινάω. Πάντοτε πάω στο Κοράνι πρώτα. Τι λέει λοιπόν το Κοράνι για την ομοφιλοφιλία? Μέσα στο Κοράνι, η έννοια της ομοφιλοφιλίας μεταξύ ανδρών, ουχή μεταξύ γυναικών, αναφέρεται σε ένα κομμάτι του Κορανίου, 781, θα το βάλω στα subtitles, όπου λέει «Και επιθυμείτε άνδρες αντί για γυναίκες. Είστε σίγουρα transgressors, αυτοί που έχουν βγει έξω από τα όρια ή αυτοί οι οποίοι κάνουν κάτι κακό». Αυτό αναφέρεται. Αυτό μόνο. Επιθυμείτε άνδρες αντί για γυναίκες, είστε σίγουρα αυτοί οι οποίοι έχουν ξεπεράσει τα όρια, αυτοί οι οποίοι κάνουν κάτι που δεν θα πρέπει να κάνουν. Το Κοράνι δεν λέει πουθενά για τιμωρία των ομοφιλοφίλων. Πουθενά. Και για να καταλάβετε το context, πάντα πρέπει να μιλάμε με το context. Η σούρα η οποία αναφέρει αυτή τη φράση αναφέρεται στην ιστορία του Λότ, που όλοι την ξέρουμε ή θα έπρεπε να την ξέρουμε, γιατί είναι από την Παλαιά Διαθήκη. Η γνωστή ιστορία, ο Λότ, εκεί, οι σχοριανοί του στα Σόδωμα και στα Γόμορα, που κάνανε όσοι κάνανε. Πάρα πολλοί μουσουλμάνοι, για πάρα πολλούς αιώνες, παραδοσιακοί μουσουλμάνοι, κατανοούσαν την ιστορία του Λότ ως κυριολεκτικά την έννοια της σεξουαλικής συνέβρεσης μεταξύ ανδρών. Ότι αυτό το οποίο τιμώρησε ο Θεός ήταν η σεξουαλική πράξη μεταξύ ανδρών. Στις μέρες μας υπάρχουν πάρα πολλοί μουσουλμάνοι, οι οποίοι λένε «γεια, στάσου λίγο». Αυτό που η ιστορία του Λότ μας έλεγε δεν είναι μία γλυκιά ερωτική συνύπαρξη ανάμεσα σε άνδρες. Νο. Αυτό που η ιστορία του Λότ λέει είναι ότι οι άνθρωποι των Σοδόμων και των Γομόρων έπιαναν τους περαστικούς, τους ταξιδιώτες, τους εμπόρους που περνάγανε, όχι τους δικούς τους, όχι τους χωριανούς τους, αυτούς που περνάγανε. Και τους βίαζαν. Έπαιρναν τους άνδρες, τους λίστευαν, τους έπαιρναν ό,τι είχαν και τους βίαζαν. Άρα η ερωτική πράξη μεταξύ ανδρών εδώ πέρα έχει την έννοια της βίας, της επιβολής δύναμης και του εξευτελισμού. Και εξευτελισμού όχι γιατί η ερωτική πράξη ήταν ανάμεσα σε δύο άνδρες. Το εξευτελισμού γιατί ένας βιασμός είναι ένας βιασμός. Το άτομο το οποίο υπόκειται στο βιασμό εξευτελίζεται. Είναι η αξιοπρέπειά του. Ό,τι και να είναι, όπως και να είναι ο βιασμός. Άρα από την κυριολεκτική ανάγνωση της ιστορίας ότι «Α, για τη σεξουαλική πράξη», πάμε στην πιο βαθιά έννοια. Και εδώ υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που λέει «Α, μάμα ήταν αυτό, γιατί λέει το Κοράνι επιθυμείτε άνδρες αντί για γυναίκες». Γιατί εκείνα τα χρόνια ιστορικά γνωρίζουμε και το γνωρίζουμε από τον Ηρόδοτο, νομίζω, ότι σε εκείνα τα μέρη στη Βαβυλωνία όλες οι γυναίκες, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, δεν θέλω να μακρηγορήσω το βίντεο. Όλες οι γυναίκες έπρεπε κάποια στιγμή να πιέζονταν, εξαναγκάζονταν στην πορνεία. Δηλαδή οι άντρες κοιμόταν μαζί τους, είχαν ερωτική επαφή μαζί τους, χωρίς να υπάρχει γάμος, χωρίς να υπάρχει κάτι τέτοιο. Άρα αυτό ήταν και γι' αυτό ο Λότ στην ιστορία μέσα, ο Λότ λέει ότι όταν πάνε οι συγχωριανοί του να πάρουν τους αγγέλους, οι οποίοι όμως παρουσιάζονται ως περαστικοί, ως άνθρωποι οι οποίοι ταξίδευαν, ταξιδιώτες. Ο Λότ, όταν τους λέει σταματήστε, αφήστε, μην τους πάρετε, μην τους κάνετε κακό, και επιμένουν οι συγχωριανοί του, ο Λότ προσφέρει τις κόρες του. Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο πολλοί το κάνουν έτσι, δεν βλέπουν. Γιατί τις κόρες, από πού και ως πού. Ο Λότ προσφέρει τις κόρες του, γιατί μέχρι τότε, και γι' αυτό ο Λότ ζούσε έξω από τα τείχη. Μέχρι τότε ο Λότ δεν έδινε τα κορίτσια του να πάνε στο ναό να γίνουν πόρνες. Και το τελευταίο επιχείρημά του για να σώσει τους περαστικούς, τους ταξιδιώτες, ήταν αυτό, πάρτε τις κόρες μου.
Το έχω παλέψει τόσο καιρό. Πάρτε τις κόρες μου. Και οι καλεσμένοι, οι συγχωριανοί του, του λέγανε, δεν θέλουμε. Πηγαίνετε, διαβάστε λίγο την ιστορία του Λότ μέσα στη βίβλο. Διαβάστε τη όμως με τα ματάκια σας. Και θα καταλάβετε πολλά πράγματα. Άρα, υπάρχουν πάρα πολλοί μουσουλμάνοι οι οποίοι λένε ότι δεν κατηγορείται η ερωτική πράξη, η ερωτική πράξη, βάση έρωτα, η βάση επιθυμίας ερωτικής. Κατηγορείται η βία. Αυτοί οι άνθρωποι, ακόμα και από το, εσείς στην Ελλάδα θα ξέρετε από τα αρχαία χρόνια, ένας ταξιδιώτης δεν απαγορεύεται να του κάνεις κακό. Πήγαινε σε όποιο σπίτι ήθελε και ζήταγε καταφύγιο και ήσουν υποχρεωμένος. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι ο Δίας, ο πατέρας των Θεών, προστάτευε τους ταξιδιώτες. Και κανείς δεν είχε δικαίωμα να βλάψει ένα ταξιδιώτη. Κανείς. Το ίδιο και με τους αγγελιοφόρους. Η ίδια ακριβώς αρχή υπάρχει και εδώ. Με τον τρόπο που κάποιοι μουσουλμάνοι τις μέρες μας κατανοούν αυτό το κομμάτι του Κορανίου. Πέρα από το. Α, και το γεγονός ότι αυτή είναι η σύνδεση της ομοφιλοφιλίας, ή τέλος πάντων το μόνο κομμάτι του Κοράνη, αποδεικνύεται και γλωσσικά στην αραβική γλώσσα. Η ερωτική πράξη μεταξύ δύο ανδρών λέγεται λιουάτ, από το λουτ, λιουάτ, και ο ομοφιλόφιλος άνδρας λέγεται λούτι. Εδώ υπάρχει άλλο ένα σημείο. Ότι αναπόφευκτα, δύο άνδρες που έχουν ομοφιλοφιλικές σχέσεις, η ερωτική πράξη γίνεται από ένα μέρος του σώματος, όπου η ερωτική πράξη είναι απαγορευμένη ακόμα και ανάμεσα σε παντρεμένα ζευγάρια. Πηγαίνετε λίγο να δείτε το βίντεο για το γάμο. Οπότε εδώ υπάρχει ένα μικρό ερωτηματικό, τι γίνεται και πώς. Η παραδοσιακή ισλαμική σκέψη λέει ότι δεν υπήρχαν ομοφιλόφιλοι εκείνα τα χρόνια, καθόλου. Και ότι το Κοράνι δεν αναφέρεται σε ομοφιλόφιλους. Ομοφιλόφιλοι υπήρχαν. Και θα το δούμε στην πρακτική του προφήτη. Και υπήρχαν και όνομα είχαν. Και μια χαρά ζούσαν μέσα στην κοινωνία. Και ήταν απολύτως αποδεκτοί. Όλη αυτή η λογική του ότι η ομοφιλοφιλία είναι κακό πράγμα προέκυψε σχετικά πρόσφατα, το 18ο, 19ο αιώνα, κάπου εκεί. Μέσα στο Κοράνι υπάρχει σούρα 24-31, θα τη βάλω στα subtitles, η οποία, αυτή η σούρα μιλάει για τις γυναίκες, σε ποιους μια γυναίκα μπορεί να αποκαλύψει την ομορφιά της. Και μέσα στα άλλα, λέει ας πούμε τον πατέρα της, τον πατέρα του άντρα της και δεν συμμαζεύεται, και λέει, ή στους ακολούθους του προφήτη Μωάμεθ, πισπή απόνχη, που είναι άντρες και που δεν έχουν επιθυμία για γυναίκες. Or the followers of Muhammad amongst the men who have no desires for women. Αυτό είναι η αγγλική μετάφραση. Στα αραβικά δεν θα σας το πω και να σας το πω δεν θα το καταλάβετε. Άρα υπάρχει αναφορά. Βέβαια σε αυτό το κομμάτι έρχονται οι παραδοσιακοί και λένε «Α, εννοεί τους γυρεούς». Όχι, δεν εννοεί τους γυρεούς. Θα μπορούσε, μάλλον, ποια είμαι εγώ να λέω ότι εννοεί το Κοράνι. Μόνο ο Θεός ξέρει. Αλλά υπήρχαν άλλες λέξεις να περιγράψει τους γυρεούς. Και επίσης πόσο γυρεός. Γενικότερα είναι αποδεκτή η ιδέα ότι ένας άνδρας μπορεί να έχει ερωτική επιθυμία μέχρι και στα βαθιά του γεράματα. Δεν μπορεί να είναι 90 χρονών και να έχει ερωτική επιθυμία. Άρα η ηλικία εδώ δεν έχει να κάνει με την επιθυμία. Το Κοράνι λέει σε αυτούς τους άνδρες που δεν έχουν επιθυμία για γυναίκες. Άρα και πάλι από κάποιους μουσουλμάνους αυτό ερμηνεύεται ως αναγνώριση των ομοφιλοφίλων μέσα στο Κοράνι. Τι έκανε ο προφήτης? Ξέρουμε λοιπόν, καταρχάς τους effeminated men, άνδρες οι οποίοι είχαν μια θηλυκότητα. Είχαν όνομα, λέγονταν Μουχανεθούν, και έχουμε χαντίθα από την Αΐσα, τη σύζυγο, τη νεότερη σύζυγο του προφήτη, η οποία περιέγραψε ένα περιστατικό κατά το οποίο ένας Μουχανεθούν πήγαινε και πέρναγε χρόνο στο σπίτι του προφήτη, μαζί με τον προφήτη και με τις γυναίκες του προφήτη. Γιατί αφού δεν είχε επιθυμία για γυναίκες, μπορούσε να περνάει χρόνο. Δεν χρειάζεται να υπάρχει segregation, να υπάρχει διαχωρισμός. Και ο προφήτης ήταν πάρα πολύ εντάξει με αυτό. Ο προφήτης δεν είπε στις γυναίκες του, «Α, μη βάζετε τον Μουχανεθούν μέσα στο σπίτι σας». Όχι. Όχι. Ο προφήτης είχε τον ομοφιλόφιλο άνδρα μέσα στο σπίτι του, μαζί με τις γυναίκες του.
Και μαζί, στη δική του παρουσία, δεν ήταν ότι με το που έμπαινε ο προφήτης στο σπίτι, αυτός έφευγε. Ο Μουχαναθούν έφευγε. Όχι. Και το Χαντίθ έρχεται να μας πει ότι μία μέρα ήταν εκεί ο προφήτης, ήταν οι γυναίκες του και ήταν και ο Μουχαναθούν. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Και όταν λέμε σπίτι, μην φανταστείτε ότι εκείνη την περίοδο ήταν τίποτα, ξέρω εγώ, τριόροφες πολυκατοικίες και ήταν σε άλλο όροφο προφήτης και σε άλλο όροφο. Όχι. Τα σπίτια τότε ήταν ένα δωμάτιο για να κοιμάσαι και ένα το υπόλοιπο δωμάτιο που ήταν όλο μαζί. Κουζίνα, σαλόνι και όλα αυτά. Αυτό ήταν. Μια μέρα λοιπόν αυτός ο Μουχαναθούν πέρναγε μια γειτόνισσα και είπε ο Μουχαναθούν ότι από μπροστά έχει τρεις δίπλες και από πίσω άλλες 6 δίπλες. Όταν λέμε δίπλες τώρα, να καταλάβετε, τα χρόνια εκείνα μια παχύσαρκη γυναίκα θεωρούταν ότι ήταν όμορφη. Θεωρείται ομορφιά αυτό. Γιατί σημαίνει ότι έχει χρήματα, ότι έχει να φάει η γυναίκα. Και αυτό ήταν σε πολλές παραδοσιακές. Γίνεται ακόμα και στην Ινδία σήμερα, ας πούμε. Όταν θα σε δουν, άμα θα σε δουν, θα σε δει Ινδός και θα σου πει: α, είσαι πολύ healthy. Δεν έχεις παχύνει. Όταν λοιπόν ο Μουχαναθούν είπε ότι αυτή έχει τρεις δίπλες και 6 δίπλες, ο προφήτης υποψιάστηκε ότι αυτός έλκεται από τη γυναίκα. Ότι αυτό το οποίο, το πρότυπο της ομορφιάς εκείνης της περίοδου, τον ήλκυε σεξουαλικά. Και είπε στις γυναίκες του ότι από εδώ και πέρα να μην τον έχετε, να μην είσαστε ακάλυπτες μπροστά του. Και συνέχισε, στο Χαντίθ μέσα μας λέει, ότι συνέχισε ο Μουχαναθούν να πηγαίνει στο σπίτι τους, απλά αυτή τη φορά οι γυναίκες φοράγαν το βέλος μπροστά του. Αυτή είναι η διαφορά. Και υπάρχει και δεύτερο Χαντίθ, το οποίο λέει ότι ένας από τους Μουχαναθούν βαφόταν με χένα. Ξέρετε τι χένα. Όπου γενικότερα στο Κοράνι αυτό απαγορεύεται. Ένας άνδρας, ανεξαρτήτως σεξουαλικότητας, δεν πρέπει να συμπεριφέρεται με γυναικείο τρόπο, να βάφεται, να φτιάχνεται όπως μια γυναίκα. Και τον έφεραν στον προφήτη να τον τιμωρήσει. Και ο προφήτης είπε να εξοριστεί. Και οι ακολουθοί του, ξέρετε, αυτοί οι πανάγαθοι, πάγκαλοι, του είπαν του προφήτη, μα προφήτη δεν θα τον σκοτώσεις, αφού έχει αγνοήσει το Κοράνι. Και ο προφήτης απάντησε, μου έχει απαγορευθεί να σκοτώνω τον οποιονδήποτε ο οποίος προσεύχεται, ο οποίος είναι πιστός. Δεν σκότωσε κανέναν ο προφήτης, της Πιαπώνχη. Θα μπορούσε. Δεν το έκανε. Και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται σήμερα. Σε πάρα πολλές χώρες του μουσουλμανικού κόσμου, Muslim majority countries, οι ομοφυλόφιλοι μπαίνουν στη φυλακή. Και γιατί στις μέρες μας η Σαρία δεν. Δηλαδή τα νομικά συστήματα, το έχουμε ξαναπεί αυτό, τα νομικά συστήματα δεν ακολουθούν κατά γράμμα τη Σαρία. Είναι τρομερά επικίνδυνο σε Muslim majority country να πει κάποιος άντρας ότι είμαι ομοφυλόφιλος. Αν πει τι γίνεται με τις γυναίκες. Με τις γυναίκες κανείς δεν δίνει σημασία. Γιατί δεν αναφέρεται πουθενά στο Κοράνι, γιατί δεν. Οι ουλαμάδες που βάλανε τους πρώτους κανόνες, τις γυναίκες τις είχαν λίγο. Ας κάνει ό,τι θέλει η γυναίκα, ποιος τις αφορά. Και δεν υπάρχει τίποτα για την ομοφυλοφιλία μεταξύ γυναικών. Τίποτα. Αλλά για τους άντρες υπάρχει. Το γεγονός ότι στο Κοράνι δεν υπάρχει punishment, τιμωρία, ούτε στα Χαντίθ υπάρχει κάποια τιμωρία, έχει αναγκάσει τους ουλαμάδες να κατηγοριοποιήσουν την ποινή στη Σαρία για τους ομοφυλόφιλους βάσει της ερωτικής επαφής. Άρα, αν θυμάστε στο γάμο, στο βίντεο για το γάμο, σας έχω πει ότι ερωτική επαφή εκτός γάμου σημαίνει, φέρνει μαστίγωμα και η ερωτική επαφή πανδρεμένων ανθρώπων φέρνει το λιθοβολισμό, φέρνει το θάνατο. Και πάλι αυτό είναι, πηγαίνετε στο βίντεο για το γάμο, θα δείτε, είναι, το έχουν φτιάξει οι ουλαμάδες, δεν υπάρχει ούτε αυτό. Ο θάνατος, το Κοράνι δεν λέει πουθενά να σκοτώσεις. Πουθενά. Εννοώ, να τιμωρήσεις με θάνατο. Οπότε τιμωρούνται στη Σαρία, έχει αποφασιστεί από κοινούς θνητούς, τους ουλαμάδες, μορφωμένους μεν, αλλά θνητούς. Όχι τον προφήτη, όχι το Κοράνι, όχι το Θεό. Η τιμωρία για τους ομοφυλόφιλους να είναι λιθοβολισμός. Και γιατί, με ποια λογική, ότι να, ο Θεός έριξε πέτρες και κατέστρεψε τα Σόδωμα και τα Γόμορα, άρα την ίδια τιμωρία πρέπει να κάνουμε και εμείς στους ανθρώπους που μιμούνται τις πράξεις των Σοδόμων και των Γόμορων. Να μου πεις από πού και ως πού. Έτσι βρε παιδί μου, ξυπνήσαν το θέλανε. Τι τώρα, ποιοι είμαστε εμείς,
Το Κοράνι δεν λέει τίποτα για αυτό, για το θάνατο, αυτό το γράφει εδώ πέρα. Α, ναι. Τι να κάνουμε, να μου πεις και τι θα κάνουμε, ή τι γίνεται στις μέρες μας. Όσοι ζουν σε μουσουλμανικές χώρες πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Πάρα πολύ προσεκτικοί. Γιατί τους στοιχίζει τη ζωή τους, αν όχι με άμεση εκτέλεση, το περάσουν τη ζωή τους στη φυλακή. Και είναι προβληματικό. Και γνωρίζω κοινωνίες που βρίθουν ομοφιλόφιλων ανδρών, οι οποίοι εξαναγκάζονται να παντρευτούν κυρίως παρθένες κοπέλες, για να μην ξέρουν κιόλας, να μην καταλαβαίνει η κοπέλα. Για τα μάτια του κόσμου και διατηρούν εξαιρετικά στενές φιλικές σχέσεις με άλλους άνδρες, που πίσω από κλειστές πόρτες γίνονται ό,τι γίνονται. Και είναι αμαρτία να βασανίζονται αυτοί οι άνθρωποι. Και είναι αμαρτία να τους κάνουμε κιόλας να αισθάνονται άσχημα. Γιατί ένας μουσουλμάνος, ο οποίος είναι ομοφιλόφιλος, διδάσκεται ότι η ομοφιλοφιλία είναι επιλογή, που δεν είναι. Διδάσκεται ότι είναι πέρα από τη φύση, αφύσικο πράγμα, που δεν είναι. Όλοι ξέρουμε ότι σε όλο το ζωικό βασίλειο η ομοφιλοφιλία πράττεται, υπάρχει. Και έχουν αυτό το βάρος στην ψυχή τους, ότι είτε ή θα είμαι μουσουλμάνος ή θα είμαι ομοφιλόφιλος, δεν μπορώ να είμαι και το ένα και το άλλο. Ελπίζω και εύχομαι αυτοί οι άνθρωποι να μπουν στη διαδικασία, να μάθουν την πίστη τους, να μάθουν το Κοράνι, να μάθουν τα Χαντίθ, να ψάξουν το όλο θέμα. Και υπάρχουν ακαδημαϊκά βιβλία πλέον, ακαδημαϊκά έργα, τα οποία ξεκαθαρίζουν αυτά τα πράγματα. Για να μην έχουν αυτή την. Στις μέρες μας, ευτυχώς στις μέρες μας εδώ στη Δύση. Είναι πάρα πολύ δεδομένο και μεγαλώνει το κίνημα ανθρώπων οι οποίοι βγαίνουν ξεκάθαρα και λένε είμαι ομοφιλόφιλος και είμαι μουσουλμάνος και είμαι καλά με αυτό. Και κανείς δεν έχει δικαίωμα να κρίνει κανέναν. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να κρίνει κανέναν. Εάν τυχαίνει να είσαστε ομοφιλόφιλος ή ομοφιλόφιλοι και έρθουν να σας πούν ότι αυτό που κάνεις είναι κακό, είσαι κακός, πρέπει να τιμωρηθείς. Σας συμβουλεύω να χρησιμοποιήσετε μία σούρα από το Κοράνι. Σούρα 1041. Όπου σε αυτή τη σούρα ο Θεός μιλάει στον προφήτη, πισπή απόνυχη, και του λέει «Και αν σε αρνηθούν ή σε κατηγορήσουν για λάθος, για falsehood, πες, για μένα είναι οι δικές μου πράξεις και για σένα είναι οι δικές σου οι πράξεις. Εσύ δεν σχετίζεσαι με αυτό που κάνω εγώ, όπως και εγώ δεν σχετίζομαι με αυτό που κάνω εσύ». Αυτό είναι στο Κοράνι, σούρα 1041. Με απλά ελληνικά λόγια της κριτικιάς. Ξιά σου και ξιά μου. Δουλειά σου και δουλειά μου. Αυτό λέει πει το Κοράνι. Αν έρθουν και σε κατηγορήσουν ότι κάνεις κάτι λάθος ή ότι λες ψέματα, πες τους, για σένα τα δικά σου και για μένα τα δικά μου, φίλε. Στο τέλος της ημέρας όλοι θα κριθούμε από το Θεό. Και κανείς δεν έχει το δικαίωμα να το παίξει Θεός. Κανείς ουλαμάς, όσο μορφωμένος και να είναι, όσα βιβλία και να έχει διαβάσει, δεν έχει το δικαίωμα να το παίξει Θεός. Μόνο ο Θεός μπορεί να πάρει μια ζωή, έχει δικαίωμα να πάρει μια ζωή. Και μόνο ο Θεός θα κρίνει. Όταν με το καλό θα πάμε και θα συναντήσουμε το μεγάλο δύναμο και θα έρθει η μέρα της κρίσης, εκείνος θα κρίνει. Ποιος ήταν καλός και ποιος ήταν κακός, ποιος ήταν έπρατε τα της φύσης και έπρατε τα φυσικά. Αυτά λοιπόν για την ομοφιλοφιλία στο Ισλάμ. Πάλι όπως βλέπουμε το Κοράνι αναφέρεται πολύ γενικά και το όλο θέμα είναι πώς διαβάζει κάποιος το Κοράνι, πώς το κατανοεί. Με ποια μπαγκάζια, με πατριαρχικά μπαγκάζια, με ποια λογική. Και η λογική που υπήρχε πριν από 100, 300, 300, 500, 600 χρόνια συνεχίζει να υπάρχει και σήμερα. Γιατί το γεγονός ότι οι ουλαμάδες αποφάσισαν ότι θα τιμωρήσουν την ομοφιλοφιλία ως ερωτική πράξη εκτός γάμου σε μια περίοδο που δεν υπήρχε γάμος μεταξύ ομοφιλοφίλων, αυτό σήμερα πλέον πάει να υφίσταται. Γιατί σήμερα έχουμε σε πάρα πολλές χώρες αναγνωρισμένη την έννοια του γάμου και της συγκατοίκησης και της συνύπαρξης ανθρώπων του ίδιου φύλου. Παρένθεση που ξέχασα να σας πω, κάποιοι μουσουλμάνοι οι οποίοι είναι ντεμί ανάμεσα σε παραδοσιακούς και λίγο πιο open mind, λένε ότι θα σου πούνε ότι το να είσαι ομοφιλόφιλος δεν είναι de facto κακό πράγμα και δεν
θα καείς την κόλαση, de facto, θα καείς μόνο άμα το πράξεις, άμα έχεις ερωτική επαφή. Αν όμως είσαι ομοφυλόφιλος και ποτέ σου δεν έχεις ερωτική επαφή, τότε είσαι μια χαρά. Παράλογο! Δεν ακούει. Το θεωρώ απίστευτα τραγικό και παράλογο αυτό το πράγμα. Απίστευτα. Με την έννοια ότι εξαναγκάζεις έναν άνθρωπο να πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στην φυσική του τάση και στην αποχή. Που η αποχή, η σεξουαλική αποχή δεν είναι στο Ισλάμ. Στο Ισλάμ γι' αυτό δεν υπάρχει και έχουν και μοναστήρια στο Ισλάμ. Ο μοναχισμός δεν υποστηρίζεται στο Ισλάμ. Αλλά όλα αυτά είναι παράγωγα του γεγονότος ότι όλα είναι πάρα πολύ... Το θέμα είναι πώς διαβάζεις το Κοράνι, πώς διαβάζεις τη θρησκεία, πώς κατανοείς τη θρησκεία. Γιατί τίποτα δεν είναι ξεκάθαρο. Αυτά. Ελπίζω να βοήθησα λίγο. Αν με ρωτάτε εμένα τι πιστεύω, δεν θα σας απαντήσω. Σας έδωσα και τις δύο πλευρές. Διαβάστε, σκεφτείτε και αποφασίστε μόνοι σας. Αυτά προς το παρόν. Να προσέχετε και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.